πρόφορο ζωντανό. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου μας. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του τοπικού μας Συμβουλίου. Αξιότιμοι κύριοι της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Βυσσαντίας. Σεβαστέ μας κύριε Πρόεδρε, κύριε Κοκόζινα. Σεβαστέ μου Άρχον, κύριε Αναστασιάδη, Άρχον Χαρτουλάρη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Αγαπητοί συντοπίτες, όταν πριν από ένα μήνα ο αγαπητός μας πρόεδρος ο κύριος Ιωάννης Λούλης με τηλεφώνησε για να μου πει ότι είναι επιθυμία του Συλλόγου να παρουσιάσω το έργο του Νίκου Πασχαλούδη για την Δερπνή αναφορές στο χθες και στο σήμερα. Το πρώτο που του είπα ήταν ότι τον ευχαριστώ από καρδίας και ότι αυτή η πρόσκληση είναι ιδιαίτερα τιμητική για μένα. Και αυτά τα πράγματα θέλω να τα επαναλάβω και τώρα εδώ. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να παρουσιάσω το έργο του Νίκου Πασχαλούδη, που είναι ένα σημαντικότατο έργο για τον τόπο μας, αλλά και για την πατρίδα μας, αλλά και ταυτόχρονα με τη δική μου φαινιχρή συνεισφορά να υπηρετήσω τον τόπο μου. Είμαι γέννημα της Τερπνής. Η Τερπνή με διακαθόρισε στην κουλτούρα μου, στις αντιλήψεις μου, στην προσέγγιση της ζωής. Γιατί όπως για τον καθένα ο τόπος του τον διακαθορίζει, έτσι και εμένα με επηρέασε βαθύτατα. Τύχη αγαθή που σήμερα παρουσιάζουμε αυτό το βιβλίο και είναι η μέρα που γιορτάζουμε την 91η επέτειο της μάχης στα Πλατανούδια. Κάνω μια πάρα πολύ σύντομη αναφορά. Αυτή η μάχη δεν είναι ένα τοπικιστικό γεγονός που μας κάνει να περηφανευόμαστε απλώς ως Τερπνιώτες. Αυτοί οι άνθρωποι το 1913, όταν ήταν κοντά στους στρατιώτες, ανεκπαίδευτοι, άνθρωποι που απλώς, έλεγε κανείς, μπορούσαν να φυλάξουν ως φρουροί, στάθηκαν κοντά στους Έλληνες στρατιώτες και απέδειξαν με τη στάση τους ότι αυτός ο τόπος είναι ελληνικός τόπος και ότι αυτόν τον τόπο τον υπερασπίζονται, γιατί υπερασπίζονται αξίες και υπερασπίζονται πράγματα τα οποία υπερβαίνουν ίσως και την ύπαρξή τους. Όπως το Μακεδονικό αγώνα, όσοι και αν έρχονταν από την Ελλάδα κάτω για να απελευθερωθεί η Μακεδονία, εάν το φρόνημα αυτού του λαού δεν ήταν ένα φρόνημα ελληνικό και δεν ήταν φρόνημα των ανθρώπων που διακινδύνευαν τα πάντα για να βοηθήσουν τα ένοπλα σώματα της Ελλάδος, αυτός ο αγώνας ο Μακεδονικός δεν θα είχε τελεσφορεί. Αυτό συνέβη και με τους Τερπνιώτες και γι' αυτό θέλω να κάνω αυτή τη σύντομη αναφορά. Η σημερινή μου παρουσίαση, θέλω να αναφερθώ πρώτον στον Νίκο τον Πασχαλούδη, τον συγγραφέα. Και το δεύτερο, θέλω να αναφερθώ στο συγκεκριμένο του έργο. Τι έχω να πω για τον Νίκο Πασχαλούδη ως συγγραφέα? Μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα για άλλους τομείς. Αλλά ως συγγραφέα, τι έχω να πω? Το πρώτο που διακρίνω στον αγαπητό μας Νίκο είναι ότι όλη του η συγγραφική δραστηριότητα σχεδόν σημαδεύεται από μια θετική προσέγγιση των πραγμάτων. Δεν ξέρω αν η επιλογή του να σπουδάσει φυσικός ήταν η υπαρξιακή ανάγκη ή μήπως η σπουδή των θετικών επιστημών επηρέασε το χαρακτήρα του. Ωστόσο όμως, μέσα στο σύγγραμμά του θα δει κανείς, ή μέσα στα συγγράμματά του, θα δει αυτή τη θετικότητα της σκέψης που πραγματικά μπορεί να παρουσιάζεται ως μαθηματική εξίσωση, αλλά που αυτή η μαθηματική εξίσωση είναι, θα έλεγε κανείς, μια μεγάλη αρμονία.
Ένα δεύτερο στοιχείο, το οποίο θα μπορούσα να πω για τον Νίκο τον Πασχαλούδη ως συγγραφέα, είναι ότι είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος πάντοτε στη ζωή του είχε ως δόγμα ότι η ζωή μου, ότι το χαρακτηριστικό της ζωής μου θα ήταν μία φράση, εξαγοραζόμενη των καιρών. Ήταν ένας άνθρωπος που μετά τη σύνταξή του δεν κάθισε να περιμένει ή να ασχολείται με το Α ή με το Β, αλλά είδε ότι η ζωή τρέχει δίπλα του, ακόμα και στη σύνταξή του. Και αντελήφθη τη ζωή σαν ένα ποτάμι που περνάει από δίπλα του, πουλί, πολύβο, που μέσα σε αυτό το ποτάμι εντάσσει τον εαυτό. Και δεν άφησε μέρα να περάσει χωρίς να τον εκμεταλλευτεί για τη συγγραφική του δραστηριότητα. Και ένα τρίτο στοιχείο που έχω να πω για τον συγγραφέα Νίκο Πασχαλούδη είναι η μεγάλη του ανιδιοτέλεια που έδειξε σε όλο του αυτό το έργο. Δεν συναντά κανείς σήμερα ανθρώπους που να κάθονται μήνες ολόκληρους, να περνάνε από μανιές, από παππούδες, από ανθρώπους του παρελθόντος, να ηχογραφούν συνεντεύξεις, να κάθονται με τις ώρες να τα απομαγνητοφωνούν, να τα καταγράφουν. Επίσης, να κάθονται στον υπολογιστή για να τα δακτυλογραφούν. Άλλοι άνθρωποι σαν τον Νίκο τον Πασχαλούδη δεν θα ασχολούνταν με αυτά τα πράγματα. Θα ασχολούνταν με κάποια πράγματα τα οποία δίνουν λεφτά. Που μπορεί να δίνουν λεφτά, αλλά δεν δίνουν όμως μια πλεισμονή ζωής. Και αυτό το πράγμα χαρακτήριζε τον Νίκο τον Πασχαλούδη. Ότι ήταν ένας άνθρωπος ανιδιοτελής, αφιλόκερδος και ένας άνθρωπος που ήταν στη διάθεση των συνανθρώπων του, στη διάθεση του τόπου του και γι' αυτό αυτό του το έργο το βλέπουμε και το θαυμάζουμε. Γιατί είναι προϊόν της καρδιάς του και από την καρδιά μας πηγάζει μόνο αυτό που κουβαλάμε. Και ο Νίκος ο Πασχαλούδης κουβαλούσε πολύ ανιδιοτέλεια και μεγάλο πάθος για τη ζωή. Το έργο του